Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στο NSTV. Τελευταία μέρα του μήνα, Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου. Σήμερα μόνο στο στούντιο, καθώς δεν ακολουθεί ο Γιάννης Γιαννούλας, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ωστόσο θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με όλα τα νέα γύρω από το χώρο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ και των υπόλοιπων αθλημάτων. Όπως συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή, μια εκπομπή που τα λέμε όλα, πάμε να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη στήλη της εκπομπής, το Σαν Σήμερα, καθώς έχουν συμβεί πολλά μα πολλά γεγονότα 30 Απριλίου και πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα το 1925, όπου ο Ολυμπιακός 1,5 μήνα μετά την ίδρυσή του δίνει τον πρώτο του αγώνα στο ποδηλατοδρόμιο, κερδίζοντας την ομάδα του γαλλικού πλοίου Jeanne d'Arc με σκορ 5-0. Το 1938 το BBC καλύπτει τηλεοπτικά ολόκληρο το τελικό κυπέλλου Αγγλίας Preston Huddersfield 1-0 από το Wembley. Ο πρώτος όμως αγώνας που καλύπτει το BBC είναι το Arsenal Everton από το τέλος του 1936 και επίσημα το BBC εκπέμπει για πρώτη φορά στις 2 Νοεμβρίου του 1936. Ένα χρόνο αργότερα, το 1939, ο παίκτης του baseball, Lou Gehrig, δημιουργεί ρεκόρ όταν κάνει τη 2.100-300 συνεχόμενη εμφάνισή του από το 1925 με την ομάδα της Νέας Υόρκης. Το 1940 η Belle Mastel γίνεται η πρώτη γυναίκα επαγγελματίας διαιτητής σε αγώνα πυγμαχίας. Το 1987 η Αστρίτα Φέρμαν κάνει 8.341 τούμπες καλύπτοντας απόσταση 12 μιλίων. Το 1993 η Μόνικα Σέλες τραυματίζεται με μαχαίρι στην πλάτη στο Αμβούργο από οπαδό της Στέφι Γκραφ. Ο τραυματισμός κρατάει τις Σέλες αρκετό διάστημα εκτός γηπέδων με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό της στις 3 Ιουνίου από την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Το 1995 ο 28χρονος Ζαϊρινός ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου Μουκάντι Τσιμόγια αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στο γήπεδο στον αγώνα εναντίον του Πανελευσυνιακού από πνευμονικό οίδημα και απουσία ασθενοφόρου. Το 1999 πεθαίνει σε ηλικία 79 ετών χτυπημένος από Αλτσχάιμερ, ο άνθρωπος που επινόησε το στήσιμα 4-3-3, Sir Alf Ramsey, σε οίκο ευγυρίας του Σόφολκ. Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας 31 φορές και σαν προπονητής την οδήγησε στην κατάκτηση του μοναδικού στην ιστορία της Μουντιάλ στις 30 Ιουλίου του 1966 και κέρδισε τους 69 από τους 113 που έδωσε.
Άλλη μια δυσάρεστη είδηση μας έρχεται το 2005, καθώς πεθαίνει σε ηλικία 60 ετών ο δημοσιογράφος εφημερίδας Τα Νέα Πάνος Γεραμάνης, που είχε ξεκινήσει σαν αθλητικογράφος στο Φως το 1962, στο οποίο είχε δημοσιεύσει συνέντευξη του Θελού Κασατζίδη. Μάλιστα την ίδια σεζόν πεθαίνει σε ηλικία 79 ετών ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο σκηνοθέτης των φιλμ «Κόκκινα φανάρια», «Κορίτσια στον ήλιο», και το 1956 γύρισε το πρώτο του φιλμ με τίτλο «Η Άση του Γηπέδου», με πρωταγωνιστές τους διεθνείς ποδοσφαιριστές Ανδρέα Μουράτη, Κώστα Λινοξυλάκη, Στάθη Μανταλόζη, Λάκη Πετρόπουλο και Κώστα Πούλη. Το σενάριο της ταινίας ήταν του Ιάκωβου Καμπανέλη και η μουσική του Αργύρη Κουνάδη. Το 2006 το ρεκόρ των 105 βαθμών στην ιστορία όλων των επαγγελματικών κατηγοριών που κατήχε από το 1998 η Sunderland σπάει από τη Reading με 106 βαθμούς μετά την νίκη της επί της QPR στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Βρετανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Το 2008 ο Παναθηναϊκός κερδίζει την ΑΕΚ με 4-1 για τα play-off του πρωταθλήματος Super League. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα που δίνει το τριφύλι στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που θα μετακομίσει στο ΆΚΑ εν αναμονή του νέου γηπέδου στο Βοτανικό. Το 2017 η βολεϊμπολίστρια Άννα Ξερικού πεθαίνει στο Μπελέμ της Βραζιλίας σε ηλικία 45 ετών μετά την επιπλοκή που παρουσίασε η υγεία της από εγχείρηση στο στομάχι για την τοποθέτηση του λεγόμενου γαστρικού μανικιού. Υπήρξε από τις κορυφαίες πασαδόρους που ανέδειξε το ελληνικό βόλεϊ. Η καριέρα της περιελάμβανε ομάδες όπως η Ολυμπιακός, Ζαών, Μήλωνας, Δραπετσόνα και Άγιος Όστης. Ενώ το 2011 βοήθησε τον Παναξιακό να προαχθεί στην Α2 γυναικών, ακόμα ήταν διεθνής και πρωταθλήτρια στο beach volley. Τέλος, το 2017 η Αναγέννηση Θρακομακεδόνων ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια ομάδα για τη σεζόν 2016-2017 στην κατηγορία των Juniors του ποδοσφαίρου Σάλας, όταν κερδίζει στο μεγάλο τελικό τον Ηνίωχο με 2-1 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση έληξαν 0-0, η ομάδα του Νίκου Μελέτη τερματίζει στο πρωτάθλημα αίτητη, σημειώνοντας 19 νίκες σε ισαριθμούς αγώνες. Στην κατηγορία των Παμπέδων, η Αθήνα 90 του Δημήτρη Μιχαλόπουλου νικά στον τελικό τον Ηνίωχο με 3-1 και ανακηρύσσεται πρωταλήτρια αίτητη σε 17 αγώνες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της αγωνιστικής δραστηριότητας που είχαμε στο χώρο των play-off και play-out του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φαίνεται ότι μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία και οι ανακατατάξεις συνεχίζονται. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τα αποτελέσματα των play-out. Εκεί είχαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική, έκτη, με τα αποτελέσματα να είναι Αστέρας Τρίπολης Όφη 1-1, Βόλος Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Πας Γιάννενα 2-3 και Πανετολικός Ατρόμητος 1-0. Ενώ την Κυριακή για το πρωτάθλημα των play-off είχαμε Ολυμπιακός Λαμία 4-1, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 3-2 και Παναθηναϊκός Άρης 0-1. Να δούμε τώρα και την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μετά από τις αγωνιστικές αυτές.
Όσον αφορά τα play-out, ο Πανσεραϊκός είναι μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Όφη να έχουν από 35 βαθμούς, 34 για τον Ατρόμητο, 33 για τον Πανετολικό, 32 βαθμούς για τον Βόλο και οι ομάδες οι οποίες θα μας αποχαιρετήσουν για την αγωνιστική περίοδο είναι η ομάδα της Κηφισιάς, η οποία έμεινε στους 28 βαθμούς και η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα με τους 22. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα των play-off για την ανάδειξη του πρωταλλητή, είχαμε την ΑΕΚ να παραμένει παρά την ήττα της στην Τούμπα στην πρώτη θέση με 75 βαθμούς. Εκμεταλλεύτηκε την γκέλα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έμεινε σε 71 και τον πλησίασε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ισοβαθμεί πλέον και με παιχνίδι λιγότερο, καθώς θα αγωνιστεί στις 12 Μαΐου απέναντι στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ολυμπιακός είναι και αυτός μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, καθώς έφτασε τους 70 βαθμούς, ενώ Άρης και Λαμία υπολείπονται αρκετά πίσω, 52 βαθμούς οι κίτρινοι και οι Φθιώτες έχουν μείνει στους 35 βαθμούς. Να πούμε τώρα κάποια πράγματα όσον αφορά τις αναμετρήσεις που είδαμε, ξεκινώντας φυσικά από τα παιχνίδια των play-out. Έναν Αστέρα Τρίπολης στο παιχνίδι που υποδέχτηκε τον Όφη με τους αρκάδες να είναι πάλι σκία του εαυτού τους, φαίνεται ότι έχουν επαναπαυτεί πλέον, ότι έχουν παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία, στα μεγάλα σαλόνια και κάνουν αγκαρία σε κάθε παιχνίδι που δίνει σε αυτή την φάση, τον play-out. Βέβαια, ο Μίλαν Ράσταβατς έχει πει ότι η ομάδα του θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερη τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχει δώσει ήδη από τώρα τη λίστα του στη διοίκηση με τους παίκτες οι οποίοι θα παραμείνουν και τη νέα σεζόν. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα αποχαιρετήσουν την ομάδα της Τρίπολης. Ένας Αστέρας ο οποίος θα λέγαμε δεν κυνήγησε τόσο πολύ το αποτέλεσμα, καθώς αν και άνοιξε το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό με τον γκολ του Αλάγκμπε, είδε στο 50ο τρίτο τον Γκροσδανίτς να φέρνει το μάτς στα ίσια. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν άλλαξε στη διάρκεια του παιχνιδιού και έμεινε αυτό το ισόπαλο 1-1. Στο μάτς που έγινε στο Παθεσσαλικό, ο Βόλος χρειάστηκε ένα γκολ του Χουάν Μανουέλ Γκαρθία για να επιβληθεί με 1-0 του Πανσεραϊκού. Σε ένα μάτς που οι Βολιώτες δείχνουν παιχνίδι με παιχνίδι ότι τουλάχιστον θέλουν να πλασαριστούν σε μία θέση μέσα στην πρώτη οκτάδα της τελικής κατάταξης. Η Κηφισιά ήταν ένα παιχνίδι που υποδεχόταν τον ουραγό ΠΑΣ Γιάννενα και περίμενε ουσιαστικά την γκέλα Πανσεραϊκού αλλά και να πάρει αυτή το τρίποντο έτσι ώστε να έχει ακόμα κάποιες μαθηματικές ελπίδες την ίδια ώρα που ο Πανετολικός υποδεχόταν τον Ατρόμητο. Οι νεοφώτισσες στην κατηγορία προσπάθησαν για ένα καλύτερο πρόσωπο, προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ, ωστόσο ο ΠΑΣ Γιάννενα ως βαθμολογικά διάφορος θέλοντας να κλείσει κάπως επιτυχημένα θα λέγαμε τη σεζόν, κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη Γοήτρου με 2-3. Τέλος στο Αγρίνιο, σε ένα μάτσο το οποίο υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου της πόλης του Αγρινίου. Ένα γκολ του Τζίμι Ταμπίτζε ήταν αυτό στο 53ο λεπτό που καθόρισε την εξέλιξη του παιχνιδιού, γνωρίζοντας και το αποτέλεσμα στην Κεσαριανή και τον αγώνα της Κηφισιάς, είναι αυτοί που στο τέλος χαμογελούν για την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια. Πάμε τώρα και στα παιχνίδια των play-off. Όλοι περίμεναν ότι η Λαμία θα είναι εύκολος αντίπαλος απέναντι στον φορμαρισμένο το τελευταίο διάστημα Ολυμπιακό. Η νίκη με 4-1 νομίζω ότι είναι πέρα κάποιου σχολείου. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε μπροστά στο κοινό του και μάλιστα αύριο θα αναχωρήσει για το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας προκειμένου να παίξει απέναντι στην Αστον Βίλα τον ημιτελικό πρώτο για το Europa Conference League. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ήταν αυτή που άνοιξε νωρίς το σκορ. Φανταστείτε ότι μέχρι το μισάωρο είχε προηγηθεί ήδη 2-0 με τα γκολ των Τσικίνιο και Ναβάρο στο 27ο λεπτό.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ίδια τακτική από τους Ερυθρόλευκους. Ο Ποντένσε ήταν αυτός που έκανε το 3-0 στο 52ο λεπτό και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αλεξανδρόπουλος ήταν αυτός που σφράγισε το θρίαμβο της ομάδας του. Καθώς νωρίτερα, ο Τόσιτς στο 64ο λεπτό είχε μειώσει προσωρινά σε 3-1. Στο γήπεδο της Τούμπας, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που ήθελε περισσότερο τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, έτσι ώστε να διεκδικήσει ακόμα και μαθηματικά τις όποιες ελπίδες έχει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό με τον Κωνσταντέλια, ένα παίκτη ο οποίος είχε να σκοράρει περίπου 2 μήνες. Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορα απάντηση στο 1ο λεπτό με το γκολ του Πινέδα, έπειτα από ωραία προσπάθεια. Μάλιστα, οι ενωσίτες προηγήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, με γκολ του Βίντα. Και εκεί πάνω που έλεγαν όλοι ότι το μάτς θα κυλήσει υπέρ της ομάδας του κεφάλου του Νότου, ήρθε ο Κωνσταντέλλας με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα να βάλει φωτιά στο γήπεδο της Τούμπας, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 21ο λεπτό. Και ένα απίστευτο σουτ εκτός περιοχής του Σάστρε, ακριβώς στο 90 λεπτό, ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μάλιστα, ο Ρουμάνος τεχνικός μετά τη λήξη του παιχνιδιού τόνισε ότι κανένα δεν περίμενε ότι η ομάδα μου θα είναι σε τέτοια ψυχολογική ανάταση. Καθώς αν μας λέγανε κάποιοι από το καλοκαίρι ότι θα φτάσουμε ψηλά στην Ευρώπη, θα διεκδικήσουμε επίσης όλοι στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα μας περνούσαν λίγα τρελούς. Ακόμα δεν έχει χαθεί τίποτα, απομένουν 3 παιχνίδια για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Αρχής γενομένης, όπως είπαμε, από τις 12 Μαΐου, όταν θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, αποτέλεσμα το οποίο θα κρίνει εν πωλής ποια από τις δύο ομάδες θα είναι αυτή που θα πλησιάσει την ΑΕΚ. Καθώς αν δούμε και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, μετά το παιχνίδι δηλαδή, το εξαναβολής του ΠΑΟΚ, το οποίο κακά τα ψέματα ήταν να γίνει 1η Μαΐου, δηλαδή να γίνει αύριο, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού μετέτρεψαν το αγωνιστικό καλεντάρι της Super League και έτσι τέθηκε σε μια ημερομηνία που βολεύει όλους, γιατί υπάρχει ένα κενό. Βέβαια, αυτό επηρεάζει και το θεσμό του κυπέλου, καθώς εκεί πέρα που γνωρίζαμε όλοι ότι το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 19 Μαΐου, ξαφνικά παίρνει παράταση με τον τελικό κυπέλλου να προγραμματίζεται για τις 25 του ίδιου μήνα, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 στο Πανθεσσαλικό. Βέβαια, δεν υπάρχει παρουσία του κόσμου, θα το πούμε και σε επόμενες εκπομπές, παρότι έγιναν κάποιες προσπάθειες από τις διαγωνιζόμενες ομάδες αλλά και τον Δήμαρχο Βόλου, προκειμένου να μπουν οι κάμερες αλλά και τα τουρνικέ για θέματα ασφαλείας, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Και πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι στις 11 Μαΐου. Πρώτα απ' όλα για τα play-out θα παίξει η Ατρόμητος Αστέρας, Όφη Πανετολικός, Πανσεραϊκός Κηφισιά και ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος. Μικρή σημασία έχουν πλέον τα play-out την τελευταία αγωνιστική, καθώς έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν την ίδια ώρα στις 8. Ενώ ό,τι αφορά το πρωτάθλημα των play-off, η επόμενη αγωνιστική μετά το εξαναβολής παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι στις 15 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ολυμπιακού ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και Λαμίας Άρη, όλα τα παιχνίδια στις 8 η ώρα. Κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός περάσει νικηφόρα από την Τούμπα, τότε θα θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΚ προκειμένου να την φτάσει και να την ξεπεράσει κιόλας. Μία ΑΕΚ η οποία θα έχει το μυαλό της παράλληλα και στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την ίδια ώρα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ακόμα δεν έχει για μένα πετάξει υπόθεση τίτλος. Βέβαια θα μου πείτε ότι ακόμα απομένουν 2 αγωνιστικές και με την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στα 2 παιχνίδια της ΟΠΑ Παρίνα αλλά και της Λεωφόρου απέναντι στον Άρη, δεν συνηγορούν ότι μπορεί να φτάσει και να βγει αυτός στην πρώτη θέση, παρότι
Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία λένε ότι οι πράσινοι θα κοιτάξουν αφενός την κατάκτηση του κυπέλου και αφετέρου ένα καλύτερο πλασάρισμα στο πρωτάθλημα. Αυτά βέβαια θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο και να πούμε επίσης ότι μιας που λέγαμε νωρίτερα για τα παιχνίδια, είπαμε για τα μάτς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, πάμε να δούμε και το μάτς του Παναθηναϊκού που ο Ζαμόρα από το δεύτερο λεπτό ήταν αυτός που ουσιαστικά σφράγγισε τη νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έγραψε αυτό το 0-1, μια μπαλιά που προήλθε από τα πόδια του Μανού Γκαρθία. Παναθηναϊκός ο οποίος είχε ευκαιρίες να φέρει το ματς στα ίσια, όταν άκουσαν μάλιστα ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Ωστόσο, κάπου το φλίαρο ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα του Παναθηναϊκού, κάπου η καλή αμυντική λειτουργία των παιχτών του Άρη, νομίζω ότι απέτρεψαν το αποτέλεσμα αυτό. Μάλιστα, ο Ζαμόρα είχε και μια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Εκεί, αν γινόταν το 0-2, νομίζω ότι τότε θα είχαν όλα τελειώσει παρά την προσπάθεια των παικτών του Φατίχ Τερίμ. Υπήρξαν αποδοκιμασίες μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Λεωφόρο, κατά των παικτών, κατά του προπονητή, κατά της διοίκησης. Υπήρχε και ένα μεμονωμένο περιστατικό στο πάρκινγκ με κάποιους να επιτίθονται φραστικά κατά ορισμένων παιχτών. Μάλιστα, κάποιοι καταφέρθηκαν εναντίον του Φώτη Ιωαννίδη. Υπήρχε ένας διάλογος με αρκετά γαλλικά να αιωρούνται στο ήδη δυναμισμένο περιβάλλον. Και νομίζω ότι η εικόνα αυτή, επειδή κυκλοφορούν από χθες κάποιες ειδήσεις οι οποίες αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε αλλαγή προπονητή, υπάρχει διάψευση από πλευράς της Πράσινης ΠΑΕ, καθώς λέει ότι σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα που θέλουν αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, δεν ευσταθούν. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κανονικά με τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο του. Από και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μετά το τέλος της αγωνιστικής σεζόν, δηλαδή μετά και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Το κλίμα στον Ολυμπιακό είναι αρκετά αισιόδοξο, καθώς μετά την κατάκτηση του Youth League από την ομάδα K19, τώρα στρέφουν την προσοχή τους άπαντες στα δύο παιχνίδια των ημιτελικών απέναντι στην αγγλική Aston Villa, η οποία θεωρείται και ένα εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ, όλα μπορούν να συμβούν. Είδαμε τον Ολυμπιακό εξάλλου την πορεία που έκανε τη φετινή περίοδο να είναι μακριά από αυτά που μας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα η οποία ψάχνει την υπέρβαση και θα τα δώσει από ό,τι ακούγεται όλα απέναντι στα δύο μάτς, αρχής γενομένης από το μάτς της Πέμπτης που θα φιλοξενηθεί από την Aston Villa στον Birmingham. Μια Aston Villa η οποία θα έχει αρκετές απουσίες σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, καθώς τελευταία στιγμή δεν θα αγωνιστεί και ο Μορένο, ο οποίος δήλωσε τραυματίας. Είναι εκεί η απουσία του τερματοφύλακα του Αργεντινού, του Μαρτίνες, ο οποίος είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, δύο κίτρινες συγκεκριμένα, στον πρώην τελικό. Δεν θα έχει τη δικαίωμα συμμετοχής. Κάτω από το τέρμα θα καθίσει ο Όλσεν, ένα πρόσωπο το οποίο μας φέρνει πολλά χρόνια πίσω, καθώς υπήρξε παίκτης του ΠΑΟΚ πριν από λίγα χρόνια και αργότερα πήγε στην ομάδα της Κοπενχάγης.
Στον Άρη υπάρχει αισιοδοξία όσον αφορά για τον τελικό του κυπέλου μετά και την εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό, που μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ως πρόβα τζενεράλε. Ένας Άκης Μάτζιος ο οποίος διάβασε πολύ καλά το παιχνίδι, παρότι δεν ξεκίνησε με τον Λόρεν Μωρόν στην επίθεση, αλλά με τον Ζαμόρα. Έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά ήταν σκία του εαυτού του στα δύο τελευταία παιχνίδια, όπως είπαμε, στην Οπαπαρίνα, από την οποία έχασε με 3-0, σε ένα παιχνίδι που υπήρχαν πολλά παράπονα από τον κόσμο του Τριφυλιού για την εικόνα που είχε παρουσιάσει η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια μέχρι και το παιχνίδι αυτό της Οπαπαρίνα. Μάλιστα, οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης θέλουν την κατάκτηση του κυπέλου, καθώς έτσι πιστεύουν ότι θα κλείσει καλά η χρονιά. Έχουν δώσει και υπόσχεση για τα γενέθλια του συλλόγου που είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Από εκεί και πέρα και στον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε νωρίτερα, υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου, αρκεί βέβαια να κάνει το 3-3 και να εκμεταλλευτεί γκέλες των υπολείπων ομάδων. Και πάμε και στην ΑΕΚ, εκεί όπου ο Ματίας Αλμέιδα ήταν το πρόσωπο του αγώνα στην Τούμπα μετά την λήξη του παιχνιδιού και, και ένα επεισόδιο που είχε με τους ανθρώπους καθώς πήγαινε στη Φυσούνα. Ο ίδιος βέβαια μετά ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Αυτό όμως νομίζω ότι έχει ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, καθώς πολλοί ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του Αργεντίνου τεχνικού. Μάλιστα ρίχνουν τα βέλη τους κατά της ΔΕΑΒ, της Διαρκής Οργάνωσης Αντιμετώπισης Βίας, η οποία πρέπει να επέμβει όπως έχει επέμβει και στο πρόσφατο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κληθεί από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, καθώς βέβαια σε κανέναν δεν αρέσουν αυτές οι τακτικές. Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά και τα πρωταθλήματα των ξένων χωρών. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας από το πρωτάθλημα της Αγγλίας, την Premier League. Τριακοστή πέμπτη αγωνιστική λοιπόν στο πρωτάθλημα της Premier League. Είχαμε στα αποτελέσματα West Ham Liverpool 2-2, Fulham Crystal Palace 1-1, Manchester United Burnley 1-1, Newcastle Sheffield United 5-1, Newcastle Luton, όχι συγγνώμη, Wolves Luton 2-1, Everton Bradford 1-0, Aston Villa Chelsea 2-2, Bournemouth Brighton 3-0, Nottingham Manchester City 0-2 και Tottenham Arsenal 2-3. Τώρα, στη βαθμολογία έχουμε την Arsenal να πηγαίνει ξανά στην κορυφή με 80 βαθμούς, ακολουθεί η Manchester City με 79, στους 75 είναι η Liverpool, 67 η Aston Villa, 60 για την Tottenham, 54 βαθμούς για τη Manchester United, 53 για την Newcastle, 49 για τη West Ham, 48 βαθμούς για την Chelsea και την Bournemouth, 46 για τη Wolves, 44 για την Brighton, στους 43 είναι η Fulham, 40 η Crystal Palace, 36 η Everton, 35 η Bradford, 26 η Nottingham, 25 η Luton και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Burnley με 24 βαθμούς και τη Sheffield United με 16. Στη Γαλλία είχαμε την 31η αγωνιστική, στα αποτελέσματα Montpellier Nantes 1-1, Paris Saint-Germain Havre 3-3, Metz Lille 1-2, Strasbourg Nice 1-3, Lorient Toulouse 1-2, Clermont Reims 4-1, Rennes Brest στο σκορ της ημέρας 4-5, Lyon Monaco 3-2 και Marseille Lens 2-1. Στη βαθμολογία η Paris παραμένει μόνη στην κορυφή, έχοντας ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 12 βαθμών, 70 έναντι 58 της Μονακό που ακολουθεί. Στους 56 έπεσε η Μπρέστ, 55 η Λίλ, 51 η Νις, 46 η Λανς, 44 βαθμούς για τη Μαρσέη και τη Λιόν, 42
για τη Ρεν, 40 βαθμούς για την Τουλούζ και τη Ρέμς, 37 για τη Μονπελιέ, 36 για τη Στρασβούρ, 32 για την Αντ, 29 για τη Χαβρή και τη Μέτς, 26 για τη Λοριάν και τελευταία είναι η Κλερμόν με 25 βαθμούς. Πρωτού προχωρήσουμε όμως στη ροή της εκπομπής, πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επανήλθαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Flash Sport, κάθε Τρίτη εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του NSTV. Είπαμε νωρίτερα για το πρωτάθλημα της Super League, είπαμε για τα πρωταθλήματα της Αγγλίας και της Γαλλίας. Πάμε να δούμε τώρα και την Bundesliga. 31η αγωνιστική, είχαμε Bochum Hoffenheim 3-2, Bayern Eintracht 2-1, Lipsia Dortmund 4-1, Freiburg Wolfsburg 1-2, Augsburg-Werder 0-3, Leverkusen-Stuttgart 2-2, Gladbach-Union-Verolinu 0-0, Mainz-Colonia 1-1 και Darmstadt-Heidenheim 0-1. Στη βαθμολογία, η Leverkusen έχουμε πει εδώ και καιρό ότι είναι πρωταλήτρια. Στην Γερμανία 81 βαθμούς, ούτε τώρα κατάφερε να χάσει την νίκη. Με την ισοπαλία που παραχώρησε, 69 βαθμούς για τη δεύτερη Bayern, 64 για τη Στουτγκάρδη, 62 για τη Λιψία, 57 για την Dortmund, 45 για την Eintracht, 40 για τη Freiburg, 39 για την Augsburg, όσους έχει χει η Hoffenheim. Στους 37 βαθμούς βρίσκουμε τη Heidenheim και τη Werder, 34 για τη Wolfsburg, 32 για την Gladbach, 30 βαθμούς για Union Βερολίνου και Bochum, 28 για τη Mainz, 23 για την Κολονία και τελευταία η Darmstadt με 17 βαθμούς. Στην γειτονική μας Ιταλία, 34η αγωνιστική, Frosinone Salernitana 3-0, το μάτς που άνοιξε την αυλαία.
Λέτσε Μόντσα 1-1, Γιουβέντους Μίλαν 0-0, Λάτσιο Βερόνα 1-0. Ίντερ με την νίκη της 2-0 επί Τσορίνο σφράγισε ουσιαστικά το 20ο πρωτάθλημα, καθώς πανηγυρίστηκε έξαλλα μετά από, από χιλιάδες τυφώζοι για αυτή την μεγάλη επιτυχία. Μπολόνια Ουντινέζε 1-1, Αταλάντα Έμπολη 2-0, Νάπολη Ρώμα 2-2, Φιωρεντίνα Σασουόλο 5-1 και Τζένοα Γκάλαρη 3-0 σε ένα μάτσο το οποίο στιγματίστηκε από πολλά επεισόδια πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ίντερ λοιπόν, πρωταλήτρια Ιταλίας για τη σεζόν 23-24, άφησε την συμπολίτσα Μίλαν δεύτερη με 70 βαθμούς, καθώς έχουμε ακόμα δύο αγωνιστικές μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Στην τρίτη θέση είναι η Γιουβέντους με 65, ακολουθεί η Μπολόνια με 63, στους 59 είναι η Ρώμα, 57 για την Αταλάντα, 55 για τη Λάτσιο, 50 βαθμούς για τη Φιωρεντίνα και την Νάπολη, 46 για την Τωρίνο, 44 για τη Μόντσα, 42 για την Τζένοα, 36 για τη Λέτσε, 32 για την Κάλιαρη, 31 βαθμούς για Βερόνα, Φροζινόνε και Έμπολη, 29 η Ουντινέζε και στις δύο τελευταίες θέσεις είναι η Σασουόλο με 26 βαθμούς και η Σαλερνιτάνα η οποία πλέον κάνει τον προγραμματισμό για την Serie B, υποβιβάζεται με 15 βαθμούς. Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα είχαμε την διεξαγωγή της 33ης αγωνιστικής. Sociedad Real 0-1, Las Palmas Girona 0-2, Almería Getafe 1-3, Alavés Celta 3-0, Atlético Madrid Bilbao 3-1, Cádiz Mallorca 1-1, Granada Osasuna 3-0, το ίδιο σκορ είχαμε και στην αναμέτρηση της Villarreal με τη Βαγεκάνο, Betis Sevilla 1-1 στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας και Μπαρτσελόνα Βαλένθια 4-2. Μεγάλη νίκη για τους Blaugrana, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στη δεύτερη θέση, απόσταση 11 βαθμών από την πρωτοπόρο Real Madrid. 71 βαθμούς για τη Χιρόνα, την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, 64 για την Ατλέτικο, 58 βαθμούς για την Bilbao, 51 για τη Sociedad, 41 για την Betis, 49 για την Betis, 47 για τη Βαλένθια και από εκεί και κάτω έχουμε Villarreal με 45, Χετάφε 43, 39 για την Οσασούνα, 38 για Αλαβές και Σεβίλη, 37 για Λας Πάλμας, 34 για την Ράγιο Βαγεκάνο, 32 για τη Μαγιόρκα, 31 η Θέλτα, 26 Κάντιθ, 21 Γρανάδα και τελευταία η Αλμερία με 14 βαθμούς. Πάμε τώρα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είπαμε στην αρχή ότι ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Πέμπτη, θα φιλοξενηθεί μάλλον την Πέμπτη από την Aston Villa στον πρώτο ημιτελικό του Europa Conference League. Η Αυλέ βέβαια θα ανοίξει σήμερα με δύο αναμετρήσεις για το Champions League, μία σήμερα, μία αύριο. Σήμερα έχουμε την αναμέτρηση της Real με την Bayern. Μία αναμέτρηση η οποία θα λέγαμε είναι ένας πρόωρος τελικός, 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Αύριο θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Dortmund και την Paris Saint-Germain. Και την Πέμπτη έχουμε τα παιχνίδια για το ημιτελικά του Europa League στις 10 η ώρα, Marseille Atalanta και Roma Leverkusen, δύο αμφίροπες αναμετρήσεις και όπως είπαμε, εκτός το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Aston Villa, η Φιωρεντίνα θα υποδεχτεί στις 10 την Club Brugge. Και από το χώρο του ποδοσφαίρου να περάσουμε στο χώρο του μπάσκετ, εκεί όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα τρίτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν φέρει τη σειρά στο 1-1. Παναθηναϊκός ο οποίος είχε πλεονέκτημα έδρας. Σήμερα θα παίξει στο Βελιγράδι στις 8 στην Αλεξάνδρα Νίκολιτς Χολ απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία θα έχει και τη συμπαράσταση περίπου 1.000, ίσως και περισσότερων οπαδών της.
καθώς πήρε ειδική άδεια. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη θα έχει μαζί, μπορεί να μην έχει μαζί του τον Χουάν Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος είναι κλινήρης λόγω ίωσης, ωστόσο θα έχει τη συμπαράσταση του μεγαλομετόχου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το έχασε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με 91-87. Στο δεύτερο νίκησε εύκολα με 95-79, έκανε το 1-1. Και στο επόμενο παιχνίδι, είναι την Πέμπτη, στις 10 παρατέταρτο, θα εξαρτηθεί βέβαια ποια ομάδα θα πάρει κεφάλι στο σκορ. Όποια πάρει θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά είχε κάνει το break στο πρώτο παιχνίδι της Βαρκελόνης απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 77-75. Γνώρισε την ήττα στο δεύτερο με 77-69. Σήμερα είναι το τρίτο παιχνίδι, όπως είπαμε, το οποίο θα ξεκινήσει σε 9.30. Ενώ την Πέμπτη είναι το τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει ξανά στο στάδιο της Κεφυλίας με ώρα 1 της 8 παρατέταρτο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια, με εξαίρεση το ζευγάρι της Ρεάλ με την Μπασκόνια, το οποίο βρίσκεται στο 2-0, μετά την νίκη των Μαδριλένων με 90-74 και 101-90 στα δύο πρώτα παιχνίδια. Μία νίκη αρκεί για την ομάδα του Τσούς Ματέο για να πάρει την πρόκριση για το Βερολίνο. Επόμενο παιχνίδι είναι στη χώρα των Βάσκων απέναντι στην Μπασκόνια. Ενώ σε άλλη μια σειρά η οποία είναι ιδιαίτερα αμφίροπη είναι αυτή ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Μονακό. Μονακό η οποία είδε τους Τούρκους να επικρατούν στο πρώτο παιχνίδι με 95-91. Ωστόσο πήραν την νίκη στο δεύτερο 93-88 παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο τελευταίο 5 λεπτό της αναμέτρησης. Αρκετά αμφίροπη, καθώς τώρα η σειρά μεταφέρεται στην Ούλκερ Αρίνα της Κωνσταντινούπολης και με να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η σειρά, καθώς ο νικητής, να πούμε, του ζευγαριού της Μονακό με τη Φενέρμπαχτσε θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ομάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αντίθετα, ο νικητής του ζευγαριού της Ρεάλ με την Μπασκόνια θα παίξει με αυτό του νικητή του Ολυμπιακός εναντίον Μπαρτσελόνα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Πάμε τώρα να δούμε και την ομάδα του Περιστερίου, η οποία έπαιξε για πρώτη φορά στην ιστορία της Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Πήγε να παίξει στην Stark Arena στο Final Four του Champions League. Οι Περιστεριώτες, οι οποίοι το πάλεψαν απέναντι στην Τενερίφη, ωστόσο γνώρισαν την ήττα στη λεπτομέρεια με 97-93. Στο άλλο παιχνίδι των ημιτελικών, η Ουνικά Χαμάλαγα είχε επικρατήσει τη Μούρθια με 74-80. Και στον τελικό της Κυριακής που έγινε στην Stark Arena με εκείνο το περιβόητο γυάλινο δάπεδο, η ομάδα της Τενερίφης γνώρισε την ήττα με 80-75 από τη Μάλαγα, η οποία είχε ως MVP έναν πρώην άσο των ελληνικών γηπέδων, τον Κέντρικ Πέρι. Ενώ για τις θέσεις 3-4 στο μικρό τελικό το Περιστέρι ιτήθηκε ξανά στις λεπτομέρειες από την ομάδα της Μούρθια με 87-84. Τώρα βέβαια το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όσον αφορά την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί όπου πλέον ολοκληρώθηκε η φάση των play-out και είδαμε τις δύο ομάδες οι οποίες θα λάβουν μέρος στα play-off, τα οποία θα ξεκινήσουν αφού ολοκληρωθεί η σειρά των play-off της EuroLeague για τους δύο εκπροσώπους μας. Τελευταία αγωνιστική είχαμε λοιπόν Απόλλων Πατρών Λαύριο 66-104, ΠΑΟΚ Ματέκο Μαρούσι 77-62 και η Καρδίτσα επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 81-79. Μάλιστα, πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των play-out αναδείχθηκε ο Ξαβιέ Καστανέδα, παίκτης του Λαυρίου,
ο οποίος έκανε φοβερές παρουσίες αυτά τα 5 παιχνίδια. Και να δούμε την βαθμολογία πλέον, όπως διαμορφώθηκε. Να δούμε λοιπόν τις δύο ομάδες οι οποίες θα συμπληρώσουν ουσιαστικά τις δύο τελευταίες θέσεις. Είναι η ομάδα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Μία ΑΕΚ η οποία θα τεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό και η ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς ως γνωστόν παίζουν τα ζευγάρια 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα πούμε και στην επόμενη εκπομπή μετά το Πάσχα. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του μπάσκετ. Μία είδηση η οποία κυκλοφορεί έντονα τις τελευταίες ώρες έχει να κάνει φυσικά με την είσοδο στο Hall of Fame του Πέτζα Στοϊάκοβιτς αλλά και του Ρέτζι Μίλλερ, οι οποίοι είναι μέλη της κλάσης του 2024 του FIBA Hall of Fame. Μια σημαντική διάκριση αυτή για τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε, ο Πέτζα Στοϊάκοβιτς απέχει πλέον μερικούς μήνες από το να εισέλθει στο FIBA Hall of Fame. Και μάλιστα το όνομα του Σερβοέλληνα forward που ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ προτού μεγαλουργήσει στο μαγικό κόσμο του NBA αλλά και με τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας ξεχωρίζει μαζί με αυτά του Ρέτζι Μίλλερ, του θρυλικού προπονητή Νταν Πίτερσον και του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού Ρωμέιν Σάτο. Να πούμε ότι σπουδαιότερο επίτευγμα του Στοϊάκοβιτς σε επίπεδο FIBA θεωρείται η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2002 στην Ινδιανάπολης, καθώς και του Ευρωμπάσκετ του 2001. Αναδείχθηκε πολύτιμότερος παίκτης τότε στο Ευρωμπάσκετ. Ο Ρέτζι Μίλλερ από την πλευρά του έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κυπέλλο. Στο βόλεϊ ανδρών είχαμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, καθώς απέναντι στον Παναθηναϊκό κατάφερε να επιβληθεί, σπάζοντας μάλιστα το break. Αντίστοιχα, στις γυναίκες ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που με μειονέκτημα έδρας πήρε το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό. Τελευταίο παιχνίδι ήταν το Σάββατο που μας πέρασε. Νίκη με 3-2 στο tie break και μετά έγινε η απονομή στις πράσινες πρωταλήτριες, οι οποίες κατήξαν ένα ακόμα πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μεταγραφικά, να πούμε ότι η Εύα Χαντάβα επιστρέφει στην χώρα μας, αυτή τη φορά για λογαριασμό της ΑΕΚ, και μάλιστα θα είναι μία από τις λίγες αθλήτριες η οποία έχει καταφέρει να αγωνιστεί στο Big Four του ελληνικού αθλητισμού, δηλαδή σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε τώρα και μία είδηση που έρχεται από το τένις. Στο τένις το οποίο τελευταία ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε να αγωνίζεται στο Open της Μαδρίτης. Βέβαια υπήρχε πρόωρος αποκλεισμός. Παρ' όλα αυτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και παρότι αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του Open της Μαδρίτης από τον Τιάγκο Μοντέιρο με 2-0 σε σετ, φαίνεται ότι μπορεί να του στοιχήσει η 7η θέση για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς ο Αντρέι Ρούμπλεφ βρίσκεται 8ος και έχει περάσει ήδη στα προημιτελικά του Open της Μαδρίτης, κάτι που σημαίνει ότι με τους βαθμούς που θα πάρει θα ανέβει στην 7η θέση και θα αφήσει πίσω του τον Έλληνα Άσο. Να μείνουμε εμείς λίγο στο τένις και να πούμε άλλη μια είδηση που έχει να κάνει με ξανά αναφορά με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Αυτή τη φορά υπήρξε αποκλεισμός παρέα με τον αδερφό του στο διπλό του Open της Μαδρίτης, καθώς γνώρισαν την ήττα με 2-0 σετ 7-6, 7-3, 6-1 από τους Βέλγους Σάντερ Ζιλέ και Γιώραν Βλίχεν.
Και αυτή η φάση ήταν ουσιαστικά η φάση των 16 για τα αδέρφια Τσιτσίπα. Επίσης ο Ράφα Ναδάλ ήταν ο νικητής, καθώς άντεξε μετά από 3 ώρες στους 16 του Open της Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-1 του Αργεντινού Πέδρο Κασίν. Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Σάκαρη υποχωρεί 2 θέσεις στο νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς αποκλείστηκε στη φάση των 16 του Open της Μαδρίτης. Κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον μένει στην πρώτη δεκάδα η Μαρία Σάκαρη, που έχει δείξει ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα. Πάμε να δούμε και κάποιες ειδήσεις επί του πιεστηρίου. Υπάρχουν δηλώσεις του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος αποποιήθηκε το ρόλο του φαβορή που έχει η ομάδα της Παρή απέναντι στην Ντόρτμουντ, λέγοντας ότι η πίεση είναι ευλογία, θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε με το ποδοσφαιρό μας. Από την άλλη, διαβάζουμε ότι από αύριο θα είναι στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ τα εισιτήρια με την Λαμία, τα οποία είναι για την τελευταία αγωνιστική των play-off στις 19 Μαΐου. Μια ΑΕΚ η οποία πήρε ουσιαστικά άδεια για να χρησιμοποιήσει το γήπεδό της, καθώς μετά θα πρέπει να το παραχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εν ώψη του τελικού του Europa Conference League. Να πούμε επίσης ότι, να επαναλάβουμε μάλλον, ότι σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό και δημοσιεύματα που θέλανε αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία διαψεύδονται, καθώς δεν υπάρχει θέμα προπονητή, όπως λέει η επίσημη πλευρά. Από την άλλη, να πούμε ότι υπάρχει μία κρόαση από την ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ για ένα πανό που υπήρχε στις κερκίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Επίσης κλείθηκε από τη ΔΕΑΒ και ο Ματίας Αλμίδα για το σκηνικό που σας μετέφερα στην αρχή της εκπομπής. Ο Ατζούν Λιτσαλή, απ' την άλλη ο Τούρκος επιχειρηματίας, φαίνεται ότι αγοράζει τη Μάριμπορ στη Σλοβενία, παρότι το όνομά του ακούστηκε για τη χώρα μας τόσο για τον Ατρόμητο όσο και για τον Βόλο. Φαίνεται ότι δεν προχώρησαν οι συζητήσεις. Κάποιες ειδήσεις που έρχονται από άλλα σπορ, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα στο handball, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ισλανδία για τον πρώτο τελικό με τη Βαλούρ για το European Cup. Και μάλιστα η δεύτερη αναμέτρηση θα γίνει στη Χαλκίδα στις 25 ή 26 Μαΐου. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να πάρει το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θυμίζουμε ότι πριν από 2 χρόνια η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία είχε κατακτήσει το εν λόγω τρόπαιο, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας. Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να περάσετε όμορφα. Εμείς θα είμαστε στις επάλξεις την Τρίτη του Πάσχα, πρώτα ο Θεός. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στις ομάδες μας που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να έρθουν με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και φυσικά εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Από τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν στο μικρόφωνο, σας εύχομαι καλό βράδυ.